Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ότι ο Ιησούς με τι πονηρό τρόπο είπε στους Ιουδαίους ουσιαστικά ότι θα πρέπει οι Έλληνες να πεθάνουν για να μπορέσετε να κάνετε δουλειά, για να μπορέσετε να διονύσετε αυτή τη διδασκαλία, τη δική του δηλαδή διδασκαλία. Τη διδασκαλία δηλαδή που είναι για τα ζώα, για τα πρόβατα. Σε αυτό το βίντεο, φίλοι μου, θα δούμε το εδάφιο αναλυτικά που δείχνει με ένα πονηρό τρόπο πως ο Ιησούς πήγε να φάει τους Έλληνες, με τα λόγια δηλαδή να τους φάει, και να δώσει τα μηνύματα στους δικούς του ότι πρέπει οι Έλληνες να φύγουν από τη μέση, να εμφανιστούν ως λαός για να μπορέσει να επικρατήσει ο σκοταδισμός των Ιουδαίων και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Πάμε! Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι εξ αρχής αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό στους μη γνωρίζοντας την αλήθεια, αλλά σε αυτούς που απλά πιστεύουν, δίχως να γνωρίζουν, όλα αυτά ακούγονται υπερβολικά, γιατί αντιτίθενται στην πίστη τους. Εμείς όμως τα δούμε από μέσα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έτσι έχει. Αν το δεις δηλαδή ως ελεύθερος άνθρωπος σκεπτόμενος, με λογική και όχι ως προκατηλημένος πιστός με παραλογισμό, και με δογματισμό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και φυσικά θα δούμε και σε άλλο βίντεο ποιο είναι το εμπόδιο που πραγματικά εμποδίζει τον άνομο να έρθει. Δεν είναι το εμπόδιο, φίλοι μου, ούτε οι εκκλησίες που λένε του Ιησού, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα δούμε ποιο είναι το εμπόδιο. Τώρα όμως θα σταθούμε σε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε πώς ο Ιησούς λέει να εμφανιστούν οι Έλληνες. Προσέξτε το, έτσι. Πάθατε λίγο κοκομπλόκο, έτσι. Γιατί την πατήσατε, γι' αυτό πάθατε κοκομπλόκο. Λοιπόν, όσοι την πατήσατε και όσοι πιστεύετε σε αυτό το δόγμα. Λοιπόν, λέει κατά Ιωάννης 12:19. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν μεταξύ τους, βλέπετε ότι δεν ωφελείται σε τίποτε. Κοιτάξτε, ο κόσμος πήγε πίσω από αυτόν. Ο κόσμος. Μιλάει για πολύ κόσμο, μιλάει για διάφορες φυλές, διάφορα έθνη κτλ. Διάφορες εθνικότητες. Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σε εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. Εδώ πέρα θα ήθελα οποιοδήποτε έχει να μου δείξει κάποια στοιχεία ότι οι Έλληνες προσκυνούν στην γιορτή του Πάσχα. Ότι πηγαίνουν. Εγώ δεν έχω βρει τίποτα στην ελληνική γραμματεία για να το αποδείξω. Είτε όμως είναι αλήθεια, είτε είναι ψέματα ότι οι Έλληνες πήγαν για να προσκυνήσουν εκεί. Εδώ βλέπουμε ότι ξεχωρίζει η Βίβλος από όλο τον κόσμο τους Έλληνες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή από όλο τον κόσμο ήταν τους Έλληνες και ξεχώρισαν. Και προσέξτε να δείτε τώρα, όχι για κάτι καλό, εδώ την πατήσατε, σας την έφερε εδώ πέρα ο Ιησούς. Σας κορόδεψε με τα λόγια, έτσι, σας εξαπάτησε. Θα δείτε γιατί. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στο Φίλιππο, αυτόν από τη Βηθσαίδα της Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Τώρα από πού ξέρανε οι Έλληνες για τον Ιησού, δεν υπάρχει τίποτα σωσμένο από την ελληνική γραμματεία ότι οι Έλληνες γνωρίζανε για τον Ιησού. Όχι τουλάχιστον κάτι μέχρι την εποχή του Ιησού. Τώρα αργότερα έχουν επινοηθεί πολλά από νεότερους ιστορικούς, από το Λακτάντιο π.χ. και έχουν βγει δήθεν προφητείες, οι οποίες αποδίδονται σε παλιότερους ας πούμε χρόνους. Όπως π.χ. στη Σύβυλλα την Ερυθρέα, Σύβυλλα την Κυμαία και οποιαδήποτε άλλη. Αλλά ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο που να ενώνει ότι αυτές οι προφητείες είναι έγκυρες. Από τους σοφούς, ενώ μας έχουν σωθεί πάρα πολλά εγγραπτά, κανένα δεν ενώνεται με τις προφητείες αυτές. Ή με το όνομα του Ιησού, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με τη Βίβλο. Τίποτα. Σαν αυτές να ξεφύτρωσαν από το 250, θυμάμαι καλά, βγήκαν αυτές τις προφητείες. Μετά Χριστόν και μετά, από το πουθενά. Λοιπόν, πάνω στην προσπάθειά τους δηλαδή να ενώσουν τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό. Ο Ελληνισμός με τον Χριστιανισμό, αν ενωθεί, σημαίνει ότι ο Ελληνισμός θα αφανιστεί. Όπως και γίνεται. Δεν μπορεί να ενωθεί η αλήθεια με το ψεύδος. Η λογική με τον παραλογισμό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό για πολλοί φιλόσοφοι Έλληνες που δεν πίστευαν στον Ιησού και δείξανε, μάλιστα όπως ο Πορφύριος, ο Κέλσος, δεν δείξανε την πίστη που θέλανε, που ήθελαν οι Ιουδαίοι να δείξουν, οι φιλόσοφοι, τους σκοτώνανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στον Φίλιππο, ναι, και τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και ακούστε τώρα εδώ πέρα να δείτε.
Φαίνεται η ταραχή που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους μαθητές, σαν να δηλαδή να λένε, «Ωχ, ήρθε ο εχθρός! Προσέξτε τώρα να δείτε». Έρχεται, λέει, ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λένε στον Ιησού. Δηλαδή, πρόσεξε, δηλαδή παίζανε το σπασμένο τηλέφωνο, δηλαδή παίζανε. Έρχεται ο Φίλιππος, το λέει στον Ανδρέα. Σαν το λέει, «Εσύ, ήρθαν οι εχθροί μας, τι κάνουμε τώρα? Ήρθαν αυτοί για τους οποίους απευθύνεται όλο αυτό, τι κάνουμε τώρα? Γιατί αυτοί είναι ακόμα μαθητευόμενοι. Δεν είχαν τη μαεστρία του Ιησού, δεν έχουν ακόμα διδαχθεί τις μαύρες τέχνες. Την επιφύτηση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος εισαγωγικά, τις μαύρες τέχνες να τις διδαχτούν, ώστε να ξέρουν πώς να λειτουργούν σε κάθε απρόσμενο γεγονός, πάλι με πονηριά και με μαεστρία». Γι' αυτό ένας το έλεγε στον άλλον και ο άλλος τελικά πήγα μαζί και λέει, «Εγώ τι να σου κάνω?» του λέει ο Ανδρέας. «Πάμε στον Ιησού». Κατάλαβες κατευθείαν, αυτός είναι ο δάσκαλός μας, αυτός είναι που θα χειριστεί τα πράγματα. Προσέξτε να δείτε. Και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας, «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Το ίδιο λέει και στο αρχαίο, «Ήρθε η ώρα όχι για να δοξάσει τον Υιό του ανθρώπου, για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Προσέξτε να δείτε πώς. Εδώ πέρα όμως σας την έφερε ο Ιησούς, έτσι. Με τα λόγια, τάκ, σας ζαμάκωσε. Σας την έφερε για τα καλά. Και ξεκινήσατε μετά να λέτε κουρδισμένοι όλοι σαν ελληναράδες, «Να, για μας το είπε ο Ιησούς, ότι οι Έλληνες θα δοξάσουμε τον Υιό του ανθρώπου, γιατί έχουμε τον ναό, έχουμε το βωμό στον άγνωστο Θεό, κούνια που σας κούνε και ακόμα σας κουνάει», γιατί δεν λέει «να δοξάσετε εσείς, να δοξάσετε», λέει «να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και πιο κάτω εξηγεί το πώς να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ποιο είναι το εμπόδιο που εμποδίζει στο να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Για πάμε να το δούμε πιο κάτω. Και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας, «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα». Ακούστε να δείτε τώρα τι λέει. Ξαφνικά. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έχουν όμως νόημα για κάποιον ο οποίος είναι μοιημένος σε αυτά. Στις μαύρες αυτές τέχνες. Σας βεβαιώνω, λέει, απόλυτα. Αν τώρα απευθύνεται στους Έλληνες, έτσι. Έχει σημασία να γνωρίζουμε που απευθύνεται. Για να βγάζουμε το νόημα. Αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μοναχός μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρνει πολύ καρπό. Δηλαδή, καταλάβατε. Και λέει και ο κάτω, όποιος αγαπάει, που έγινε και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ας το διαβάσω μία όλη και μετά το να κάνω την ερμηνεία. Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει και αυτός που μισεί την ψυχή του του κόσμου θα τη φυλάξει σε αιώνια ζωή. Αν κάποιος υπηρετεί εμένα, εμένα σε ακολουθεί και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και υπηρέτης ο δικός μου. Και αν κάποιος υπηρετεί εμένα, θα τον τιμήσει ο πατέρας. Πήγε τώρα να φάει τους Έλληνες με τα λόγια. Όπως για να μην δώσουν σημασία στη ζωή τους. Γιατί θέλει τον αφανισμό των Ελλήνων. Το λέει ξεκάθαρα. Γιατί δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον άνθρωπο ως κόκκος σιταριού που πεθαίνει στη γη, γιατί ο κόκκος σιταριού που πεθαίνει στη γη, μέσα του παίρνει τη θέση του το φύτρο που έχει μέσα του και έτσι αυτό πραγματικά γίνεται φυτό και αποφέρει πολλούς καρπούς. Εδώ πέρα όμως ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Ο άνθρωπος αν πεθάνει δεν παίρνει τη θέση του κάτι άλλο εμφανές που να γίνεται αισθητό με τις αισθήσεις μας για να μπορέσουμε να το αποδεχτούμε ως σωστό. Έτσι, αν πεθάνει ο άνθρωπος, πέθανε, τετέλεστε. Τώρα τι γίνεται μετά, κανείς δεν το ξέρει. Επομένως, βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει στους μοιημένους του ότι πρέπει αυτοί να πεθάνουν. Γιατί ο κόκκος του σιταριού εδώ πέρα, αφού απευθύνεται στους Έλληνες, είναι οι Έλληνες. Πρέπει να πέσουν στη γη για να πεθάνουν οι Έλληνες. Γι' αυτό και κάνανε αυτά που κάνανε οι σταυροφόροι στους Έλληνες. Πρέπει να πέσει για να πεθάνει. Γιατί για το φυτό, έτσι, που, αν όμως πεθάνει, κόμμα, φέρνει πολύ καρπό. Γιατί αν πεθάνει η λογική, για να καταλάβετε λίγο, αν πεθάνει μαζί με τους Έλληνες το ελληνικό πνεύμα, η λογική, ο ορθολογισμός, η φιλοσοφία, οι τέχνες, τα γράμματα, οτιδήποτε είναι αυτό που ανεβάζει τη διάνοια του ανθρώπου και εξελίσσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να σταθεί η διδασκαλία του Ιησού, το παραλογισμός, σηκώθηκαν οι νεκροί και περπατάνε άμεσα από τους ζωντανούς, ώστε θα αρπαχτούν οι άνθρωποι στα σύννεφα σαν να είναι και εγώ δεν ξέρω τι, σαν να είναι πουλιά και θα ζουν πάνω στα σύννεφα μέχρι κάτω να γίνει χαμός και θα βλέπουν κάτω το χαμό, όλο αυτό που θα γίνει και όλα αυτά. Αυτός όλος ο παραλογισμός για να μπορέσει να επικρατήσει τη διδασκαλία του Ιησού θα πρέπει να χαθεί η φιλοσοφία, θα πρέπει να χαθεί το ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό ξεχώρισαν από μέσα τους Έλληνες και γι' αυτό είπε για τους Έλληνες τους χαρακτήρες του κόκκος συναπιού που πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει. Να πέσει στη γη από τι? Από μαχαίρι. Να γίνει δηλαδή αιματοχυσία των Ελλήνων. Έτσι πέφτει ένας άνθρωπος στη γη και πεθαίνει. Καταλάβατε. Τότε θα φέρει διδασκαλία του Ιησού πολύ καρπό. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι να μην έχουν φιλοσοφικό πνεύμα.
να μην ασπάσουν τη φιλοσοφία. Τη βλέπουν ως εχθρό. Γι' αυτό λέει κιόλας η σοφία των ανθρώπων είναι μορία για το Θεό. Ουσιαστικά η σοφία είναι μία. Μόνο η δήλωση ξεχωρίζει τη σοφία και την κάνει σοφία ανθρώπων, σοφία του Θεού κτλ. Ή ο Θεός, ο άνθρωπος, εξελίσσει τον νου του και αποκτά σοφία ή δεν αποκτά. Δεν υπάρχει σοφία που να είναι μορία ή μορία που να είναι σοφία. Ή είσαι μωρός ή είσαι σοφός. Ή είναι μέρα ή είναι νύχτα. Καταλαβαίνετε. Ή μία γυναίκα είναι έγκυος ή δεν είναι. Επομένως, ή είσαι σοφός ή είσαι, δεν είσαι. Ή είσαι φιλόσοφος ή δεν είσαι. Δεν μπορεί να έχει σοφία, αλλά η σοφία σου να είναι μορία, τότε δεν έχει σοφία. Καταλαβαίνετε. Επομένως, συνεχίζουμε. Και πιο κάτω προσπαθεί να τους φάει με τα λόγια. Λέει, αν όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει και όποιος μισεί την ψυχή του σε τον κόσμο θα τη φυλάξει σε αιώνια ζωή. Εδώ βλέπουμε ότι τώρα απευθύνεται πάλι στους Έλληνες και τους λέει, προσπαθεί να τους πείσει να μισούν, γιατί πάνε ψάχνουν τον Ιησού. Άρα σου λέει, ήρθανε κορόιδα που με πιστεύουν, σου λέει. Και είναι μάλιστα από τη φυλή την οποία μισούμε και πρέπει να φανίσουμε τους Έλληνες. Άρα πρέπει να τους κάνουμε και λίγο διδασκαλία, σου λέει. Να τους κάνουμε και λίγο διδασκαλία. Να μισούν τη ζωή τους, να τους είναι πιο εύκολο να πεθάνουν, να αφήσουν αυτή τη ζωή. Έτσι. Βλέπετε το πονηρό της υπόθεσης. Προκαλώ όποιον θέλει να τα αναιρέσει όλα αυτά από κάτω με σχόλιο. Και να πει ότι δεν σημαίνει αυτό, σημαίνει κάτι άλλο, αλλά τα εξηγήσει λογικά. Όχι δογματικά και παράλογα. Να τα εξηγήσει λογικά. Όπως τα εξηγώ εγώ. Γι' αυτό λέει μετά κάποιος εμένα υπηρετεί, εμένα σας ακολουθεί. Εδώ τώρα το λέει για το υποθετικά και το λέει πάλι εννοείται για τους Έλληνες. Να τον ακολουθήσει πού, το βλέπουμε σε άλλο εδάφιο. Το βλέπουμε πάλι που μιλάει στα έθνη και με ποιο τρόπο. Που λέει, όποιος δεν μισεί την οικογένειά του και τα παιδιά του ακόμα και την ίδια την ψυχή παραπάνω, δεν τη μισεί, δεν είναι άξιος για μένα. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και να τον ακολουθήσει, το σταυρό ποιο, του θανάτου. Βλέπουμε ότι συμφωνεί το εδάφιο το ένα με το άλλο. Πάλι λέει, δεν είναι άξιος για μένα. Άρα βλέπουμε ότι συμφωνεί τα εδάφια. Και εδώ δείχνει ότι μιλάει για τους Έλληνες για να ατιμάσουν τη ζωή τους, την ζωή στη γη. Έτσι, να την απαξιώσουν εντελώς, στο σημείο που να τη μισήσουν κιόλας. Για να τους είναι πιο εύκολο να πεθάνουν, να τους σκοτώσουν, μετά θα έρθουν να τους σκοτώσουν. Αυτή είναι η έννοια της μεταθάνατος ζωής. Η διαβολική αυτή έννοια της μεταθάνατος ζωής. Για να σας κάνει σαν ανθρώπους, προσέξτε εδώ, να σας κάνει σαν ανθρώπους να μην υπολογίζετε καθόλου την εδώ ζωή που την ζείτε. Και σας έχουν περάσει στο μυαλό σας ότι η ζωή αυτή είναι Matrix. Όχι, φίλοι μου, δεν είναι Matrix η ζωή αυτή. Αν ήταν Matrix η ζωή αυτή, θα την άφηναν οι Ιουδαίοι που θέλουν να σας κάνουν να ζείτε σε Matrix όπως έχει. Δεν θα κάνανε μέσα στο Matrix Matrix, έτσι να είμαστε λογικοί. Άρα η ζωή αυτή είναι αληθινή. Είναι αληθινή και γι' αυτό οι Ιουδαίοι σας κάνουν έναν άλλο ψεύτικο κόσμο να ζείτε εδώ σαν να είναι Matrix. Και λέω σας κάνουν, δεν λέω όλοι μας το κάνουν αυτό το πράγμα, απλά εγώ λέω για αυτούς στους οποίους περνάει αυτό όλο. Σε μένα δεν περνάει, ας πούμε, αυτό όλο. Έχω καταλάβει τι γίνεται, γνωρίζω τι προσπαθεί να κάνει ο Θεός, γνωρίζω ότι αυτή η ζωή είναι αληθινή. Ότι τη ζω, ότι την αισθάνομαι. Πονάω, χαίρομαι, κλαίω, γελάω. Είναι η ζωή αυτή αληθινότατη. Τα αισθήματά σας είναι αληθινά. Matrix την κάνουν οι Ιουδαίοι. Λοιπόν, και θέλω να σου πω και κάτι τελευταίο. Φυσικά πάει να τους φάει πάλι με τα λόγια, εννοείται. Για να μην δώσει σημασία, είναι όπως πήγε, όπως είχα πει σε ένα παλιότερο βίντεο, πήγε να φάει με τα λόγια, γιατί αυτό θα πει απατεωνιά. Ότι σου λέω πέντε λόγια και να καταφέρω και σε τουμπάρω, σε τρώω την περιουσία, σε τρώω χρήματα, σε κάνω υποτελή μου και όλα αυτά. Κερδίζω δηλαδή από σένα με λόγια. Αυτή είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί, αυτή την τέχνη. Δεν είναι απλά η ρητορική, κάπως αλλιώς λέτε, αλλά δεν θυμάμαι, αν το θυμάστε φίλοι μου. Γράψτε μου κάτι στο σχόλιο, προσπαθήσουν άλλο να τον ντουμπάρεις με τα λόγια, να τον εξαπατήσεις με τα λόγια. Τέλος πάντων, κάπως το λέγανε Έλληνες, στο οποίο τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, όπως με τον πλούσιο, που πήγε με πέντε λόγια, ναι, πούλησε λέει τα υπάρχοντά σου, κάντα χρήματα και ακολούθησέ με. Δώσε στοχούς και ακολούθησέ με, δήθεν. Πήγε δηλαδή να του φάει την περιουσία. Και να του βγαίνανε ξαφνικά τυφλή κουλή ανάποδη όλοι. Και θα ήταν του Ιησού συνεργάτες, καταλαβαίνετε. Θα σε πω εγώ πάνω τα δώσεις, θα την έλεγε. Και ήταν όλοι του Χριστού συνεργάτες. Λοιπόν, και επειδή δεν μπορεί να το φάει το πλούσιο, κατευθείαν να πούμε, άρχισε όσα δεν φτάνει, αλλά κάνει κρεμαστάρια. Γι' αυτό σας λέω, δύσκολο θα μπει πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα παρά πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών και όλα αυτά. Δεν μπορούσε να το φάει και σάλταρε ο Ιησούς. Γι' αυτό νευρίασε. Μετά άρχισε να βγάζει από το στόμα του λόγια ανυπόστατα.
Άρχισε να τα χάνει όλα δηλαδή. Δεν την ενδιαφέρει ούτε που θα φάσει, θα τη φάσει η διδασκαλία. Γιατί όσοι παίρνουν το μέτρο σύγκριση είναι το μοναδικό σημείο που βάζει το αν είσαι πλούσιο ή φτωχό. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό εννοείται, αλλά είναι και αυτό. Το οποίο έχει αντίθεση με το αν κρίνει ή δεν θα κριθεί, με την πίστη θα σωθεί. Αν ο άλλο είναι πλούσιο δηλαδή και πιστεύει στον Ιησού, σύμφωνα με άλλο δάφιο πρέπει να σωθεί. Γιατί πίστευε στον Ιησού, άρα πρέπει να σωθεί. Άρα δεν έχει να κάνει με τα πλούτη και με τη φτώχεια. Που λέει, γιατί διότι με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, τον κόσμο, πως έδωσε τον Υιό τον μονογέννητο, όσο ποιος πιστεύει σε αυτό να έχει ζωή αιώνιο. Άρα βλέπουμε ότι τον καταλάμβανε και ο θυμός πολλές φορές τον Ιησού και η οργή και παραλογιζόταν και μιλούσε εκτός ας πούμε νοητικής φύσεως. Δηλαδή κοιτούσε λόγια που έλεγε πριν, πλέον έφευγε από τη συλλογική σκέψη και έπεφτε και σε σφάλματα και υπήρχαν αντικρουόμενα μηνύματα στη διδασκαλία του. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά σε αυτό το βίντεο. Το βίντεο ήταν άκρος αποκαλυπτικό. Όσοι το ασπάζετε, μεταδώσω και σε άλλους, να γνωρίζετε ότι, και θα κάνω άλλο ένα βίντεο που αποδεικνύω ποιο είναι το εμπόδιο, τελικά αυτό που λέει ο Παύλος, ποιο είναι το εμπόδιο που δεν μπορεί να έρθει ο άνομος και το γιατί, όχι μόνο το ποιο και το γιατί, θα έρθει στο επόμενο βίντεο. Θέλω να το μελετήσω λίγο ακόμα. Αλλά αποδείξαμε τώρα ότι ο Ιησούς με έμεσο τρόπο και καλυμμένο που μόνο οι αδύσταχτοι μάγοι θα το καταλάβουν, λέει ότι πρέπει αυτοί να πεθάνουν, οι Έλληνες δηλαδή. Τους παρομοιάζει με κόκκο συναπιού που πρέπει να πεθάνει για να μπορείτε εσείς να φέρετε πολύ καρπό. Δηλαδή το εσείς το βάζω εγώ, αλλά εννοείται γιατί το κόμμα δείχνει για να φέρει πολύ καρπό. Έτσι, ναι, αλλά ο άνθρωπος λογικά δεν είναι σπόρος, δεν παίρνει τη ζωή του κάτι άλλο για να τη συνεχίσει εδώ που ζούμε και αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που αφήνει η βίβλος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτά φίλοι μου, σας χαιρετώ.